Ey İsrail, bu kafayla bir yere gidemezsin. İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Μετά από αυτά και άλλα πολλά, οι Ισραηλινοί δείχνουν με κάθε τρόπο την αποστροφή τους προς τον Ερντογάν και τη χώρα του. Απαντούν στις εξοργιστικές δηλώσεις του, μποϊκοτάροντας τουρκικά προϊόντα. Κάποιοι συμμορφώνονται την ώρα που άλλοι συνεχίζουν τις εισαγωγές, ερχόμενοι αντιμέτωποι με την κοινωνική κατακραυγή. Σε αυτό το βίντεο, εργαζόμενοι στη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στο Ισραήλ βάζουν ντομάτες που έχουν εισαχθεί από την Τουρκία σε κυβότια Ισραηλινών παραγωγών. Σκοπός τους να παραπλανήσουν τους καταναλωτές που δεν θέλουν πλέον να αγοράζουν προϊόντα made in Turkey. Είναι αγβανιότ σε μαγειότ με Τουρκία והופכים אותם לקרטונים של מדינת ישראל. אלה כולם לילה טוב. מי שעושה את זה הוא פשוט בוגד במדינת ישראל. Μέχρι στιγμής τρεις μεγάλες αλυσίδες υπεραγορών έχουν βάλει φρένο σε τουρκικά προϊόντα. Η δημόσια κατακραυγή επεκτάθηκε και κατά του Ισραηλινού επιχειρηματία Σλόμι Φόγγελ, ο οποίος είναι επικεφαλής της εταιρείας που πρωτοστατεί στην εισαγωγή τσιμέντου από την Άγκυρα. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν συνεχίζει τις εισαγωγές, απέφυγε να απαντήσει. וקרא לאנשי עסקים לא להמשיך להיות בקשר עם טורקיה, אתה עדיין עושה את זה? אני לא יודע מי הבן גם. אוקיי, אז תודה לך. מאוד ארוניר ביזה הרב. אלמי, זלדג מזבי, צ'פטרה. Κατά αντίστοιχο τρόπο με το Τελαβίβ απαντά η Τουρκία. Το πρώτο βήμα έγινε από το κοινοβούλιο της χώρας, που μποϊκοτάρει τις εταιρείες που υποστηρίζουν το Ισραήλ ή που έχουν έστω και την παραμικρή σχέση μαζί του. Η εφαρμογή της απόφασης ξεκίνησε από τους χώρους εστίασης της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş talimat verdi. Meclis kampüsünde bulunan kafeterya ve lokantada artık İsrail'e destek veren şirketlerin ürünleri satılmayacak. Η απόφαση χαρακτηρίστηκε γελία από πολιτικές δυνάμεις της χώρας, οι οποίες καλούν τον Ερντογάν και το κόμμα του να απαγορεύσουν εδώ και τώρα όλες τις εξαγωγές με προορισμό το Τελαβίβ.